ακριβώς τον Ιούλιο του 22 είχαμε καλέσει ένα συμβούλιο έκτακτο για αυτό ακριβώς το θέμα. Και όπως ξέρετε, επειδή εμείς τότε δεν είχαμε την πλειοψηφία, κανένας δεν είστε, ειδικά η παράταξη του κυρίου Δημάρχου Σφαιρινού, δεν είστε και δεν το δεχτήκατε. Το 22 Ιούλιο μήνα, τώρα θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Και ήταν γι' αυτό ακριβώς το θέμα, επειδή ήταν τόσο σοβαρό. Εμείς λοιπόν έκτοτε ασχοληθήκαμε πράγματι με την ενδιάμεσο λύση, κύριε Περιφερειάρχε. Γιατί κάποια στιγμή ήμουν και στη Ρόδο μαζί με τον κύριο Γερμπεκάλη και είχαμε μιλήσει μαζί. Λοιπόν, έχουν γίνει όλες οι αδειοδοτήσεις, όλες οι περιβαλλοντικές μελέτες για το υπόλοιπο που θα μείνει. Πράγματι δεν είχαμε εμείς, ούτε εγώ είχα μια κοινότητα και υπεύθυνος στις καθαριότητες, δεν είχαμε ζητήσει μια φορά για τη μεταφορά. Γιατί όπως ρωτήσαν κάποιοι κύριοι από εδώ, ο κ. Βάβλος, την είχατε να την κάνω και εγώ την ερώτηση, δεν ήξερα ούτε ξέρω ακόμα αν το δέχεται και πώς το δέχονται οι υπόλοιποι. Γιατί είπαμε προηγουμένως εμείς σε μια ερώτηση, κύριε Περιφερειάρχε, και είπαμε όχι, ζωηρά, και είπαμε όχι, διότι είναι τέτοιος ο χώρος ο δικός μας, που και αυτά που έρχονται από την Ψέρυγο, και μια και το θυμήθηκα, δεν ξέρω να συμπεριλαμβάνω και στις Ψέρυγο φυσικά μέσα, έτσι. Θα έρχονται από την Ψέρυγο εδώ και θα πηγαίνουν ξανά όλο εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν εγώ ήθελα να πω ότι εμείς ασχοληθήκαμε με την ενδιάμεσο λύση της δαιματοποίησης, η οποία εκτός από τις πρωτοδοτήσεις έχουμε πάρει, έχουμε και τα οικόπεδα. Ήταν έτοιμα και τα οικόπεδα. Είναι το, ο παλιός χώρος της Κομματερής. Και η ζωή της συντομεύεται. Εντάξει, δεν λέω πολλά. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω. Και τώρα αυτή η λύση, από τη στιγμή που λέει ο κύριος Ρωμάνος, ότι είναι το ίμιση σχεδόν στο το οικονομικό, κανένας νομίζω ότι δεν θα μπορεί να πει όχι. Αυτά ήθελα να πω, κύριε. Ευχαριστούμε, κύριε Ζωήτη. Κύριε Χούλη, κάτι σας στο λόγο. Δεν ξέρω αν θα βγούμε στη διαδικασία του τοποθετήσεων. Ή απλά είμαστε στη διαδικασία του τοποθετήσεων. Είσαι επικεφαλής της είστε επικεφαλής παράταση. Άρα βάζω τα ερωτήματα μαζί με τις τοποθετήσεις. Για μια αρχή, καλώς ήρθατε κύριε Περιφερειάρχα και οι συνεργάτες σας. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από το εξής, ότι εμείς αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που γίνεται να μείνει καθαρός ο τόπος και μπράβο στο Βασίλη το Περιφερειάρχα για την προσπάθεια την οποία καταβάλλει. Στη Δημοτική Αρχή. Είναι ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος καθημερινότητας. Λοιπόν. Αλλά αυτό είναι ένα μέρος του συνολικού προβλήματος. Ξέρετε, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Περιφερειάρχα, μάλλον το ξέρετε, άπειρες φορές που με διάσει για το ζήτημα, πώς να το πω, της διαχείρισης των απορριμμάτων. Βέβαια, μας πιάνετε λίγο της απείνης, κάνοντάς μας αναφορές και για άλλα ζητήματα, για τα οποία δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Με έναν τρόπο, όταν έρχεσαι για να συζητήσει το ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης, είσαι προετοιμασμένος. Εγείρεται ένα ερώτημα στο τρίτο σκέλος, το οποίο αφορά, πώς να το πω, την ενημέρωσή σας σχετικά με, με τα ζητήματα ύπαρξης αποχέτευσης. Δεν θα διαφωνήσω με την προβληματική που υπάρχει σήμερα και που ίσως αυξηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα. Όμως, πέρα από το γεγονός ότι θα αξιοποιηθούν στο ακέραιο δυνατότητες φωτοβολταϊκών, ένα έχει να κάνει, το βάζω σαν ερώτημα, με το πού, πώς και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, όταν έχεις ένα ζήτημα το οποίο αναφέρεται και αφορά, για παράδειγμα, την αυροκτηνοτροφία, μπαίνει ένα ερώτημα. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι το αν επίπτει αυτή σας η σκέψη, πρόταση στο άμεσο επόμενο τουρκικό διάστημα με την απόφαση που υπάρχει στο ανώτερο επίπεδο του κράτους, την κυβέρνηση και το ελληνικό κοινοβούλιο για την ενεργειακή αξιοποίηση της κάψης των απορριμμάτων. Το βάζω αυτό με την έννοια ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο σήμερα μπαίνει στη ζωή και που σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας το αν αυτό το πράγμα θα γίνει πιθανά είτε στο νησί της Καλύμνου είτε σε κάποιο άλλο νησί. Ξαναλέω,
της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων. Τελειώνω με το πρώτο κομμάτι για να πω στο ζήτημα που αφορά, πώς να το πω, τις εξαγγελίες γύρω από το ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Θα ξεκινήσω από αυτό που λίγο πολύ ανέπτυξε και ο κύριος Μαύρος και ο κύριος Ζωήδης. Εδώ ήμασταν ενήμεροι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει ευθύνη δηλαδή στον βαθμό που δεν δρομολογείται αυτή η διαδικασία. Ενήμεροι από τον Ιούνιο του 2023 ότι, θα το πω έτσι απλά και λαϊκά, ότι η περιφέρεια θα πάρει πλάτη στην ενδιάμεση λύση με τον δεματοποιητή και μάλιστα υπήρξαν και οι αντίστοιχες προβλέψεις για υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του έργου, δεματοποίηση και αποθήκευση ως μεταβατική διαχείριση αστικών στέρων αποβλήτων του Δήμου Καλλινίων έως την ολοκλήρωση των σχετικών υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Εδώ ανακύπτει πολιτικό ζήτημα. Ξαναλέω, ορίστε. Τι πολιτικό ζήτημα. Λέω, ανακύπτει πολιτικό ζήτημα. Αν υπάρχει ο σχεδιασμός και σήμερα αλλάζει, τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει. Γιατί, δείτε τώρα, και δεν έρχεται σε αντιπαράθεση, εγώ το λέω συμπληρωματικά, και εγώ την ενημέρωση που έχω είναι ότι από 7.500-8.500 τόνους παράγονται στο νησί. Δεν θα τα χαλάσουμε. 6.500 τόνοι. Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, συν το ΦΠΑ μας κάνει ετήσια 500.000. Έλεγε ο προηγούμενος δήμαρχος σε διάμεση λύση ένα 200-300 για τη δεματοποίηση. Τελικά, ποιο είναι πιο συμφέρουσα. Ένα δεύτερο... 800.000. Για την τριετία. Για την τριετία. Άρα, 6,5. Δεν του... προκύπτει το μισό. Κύριε Βούλη, ήταν... Αν είναι δυνατόν, αν βάζουμε ακόμα και τώρα περιορισμούς στην αντίληψη ενός ανθρώπου που θέλει να έχει μία ροή στη σκέψη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να ξαναλέω, μήπως έχει το προσωπικό πρόβλημα μαζί μου. Αν έχετε, γυρίστε την πλάτη σας. Σας παρακαλώ. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Περιφερειάρχης, είναι χαρά μας που βρίσκεται εδώ. Ναι, αλλά ταξιδεύει. Να πάει στη Λέρο το απόγευμα. Γιατί κάθεστε να πάρει κύριε Περιφερειάρχη, αν έχετε το πρόγραμμα. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό θα ξανάρθει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Που γιορτάζει κάτι να είμαι μαζί της. Σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, μην το ξανακάνετε αυτό. Αν θεωρείς ότι αυτά τα οποία λέω είναι ανούσια, μην το ξανακάνετε. Συνήθιζε, ωραία, λοιπόν, χαλάτε όμως τον λιγμό της σκέψης ενός ανθρώπου. Απαράδεκτο. Σας φέρνω ορισμένα οικονομικά στοιχεία. Γιατί ξέρετε για μας, έχει μια προβληματική και ο ΦΟΣΔΑ και η λειτουργία του και πολύ περισσότερο γιατί εμείς θέλουμε να δείξουμε πλευρές που πιθανά οι υπόλοιπες παρατάξεις να μην θέλουν να δείξουν. 2022, κύριε συνάδελφε, δίνει ο Δήμος Καλλινίων στον ΦΟΣΔΑ 48.000 και κάτι ψηλά. 2023, δίνει ετήσια στον ΦΟΣΔΑ 23.183 ευρώ και κάτι ψηλά. Πρώτο εξάμηνο του 2024, κύριε συνάδελφε. Αποδίδει ο Δήμος Καλλινίων στον ΦΟΣΔΑ 72.000 και κάτι ψηλά. Αυτό τι σηματοδοτεί. Σηματοδοτεί την επόμενη μέρα εκτείναξη, το λέω χοντρά, στα δημοτικά τέλη. Γιατί αυτό το κόστος πρέπει, όπως πολύ καλά είπε ο κύριος Δήμαρχος, επειδή είναι ανταποδοτικό, να μετακινηθεί. Εγώ βάζω μία άλλη πλευρά. Εάν δεν μεταφερθεί το σύνολο των απορριμμάτων στην ΚΟ, γιατί ξέρετε, η χωματερή μας, δυστυχώς, κουκώνει όχι μόνο από τα απορρίμματα, κουκώνει από τα βάζα των οικοδομών, κουκώνει από τα λάστιχα των αυτοκινήτων και τα βουλκανιζατέρ, βουκώνει, κατά τη γνώμη μας, παρανόμως από τα απόβλητα τα οποία παράγονται από τα σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν την υποχρέωση επαναποστολής των ανακυκλώσιμων υλικών στις εταιρείες τους και τα οποία δρομολόγησαν, αν θέλετε, και όλη αυτή την αρνητική συνέπεια
με την προηγούμενη πυρκαγιά που σε κανένα των περιπτώσεων δεν θα διαφωνήσουμε ότι ήταν ανθρώπινο χέρι. Θα πω όμως, χωρίς να θέλω να ρίξω καμία απολύτως ευθύνη σε κανέναν, το λέω πώς να το πω, γιατί δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη σε πολλά εισαγωγικά, ήταν μια βολική κατάσταση με την έννοια ότι μείωσε τον όγκο των απορριμμάτων. Λέω λοιπόν ότι όλα αυτά, ας πούμε, αποτελούν να βάζουν έναν προβληματισμό σε σχέση με το κατά πόσο η διαχείριση των ίδιων των απορριμμάτων είναι ουσιαστική και αν θέλετε είναι και αποτελεσματική. Γιατί ξέρετε κύριε Περιφερειάρχα, μάλλον το ξέρετε καλύτερα στην Ελλάδα, μόλις το 15 με 20% των ανακυκλώσιμων ανακυκλώνει. Δηλαδή είναι το παράδοξο. Ξαναπέστευτο, τον ανακυκλώσιμο. Τον ανακυκλώσιμο, από το σύνολο του όγκου των ανακυκλώσιμων, μόλις το 15 με 20% ανακυκλώνεται. Όλα τα υπόλοιπα καταλήγουν σε αυτό που προηγούμενα σας ανέφερα, σε καύση για παραγωγή ενέργειας. Αυτό λειτουργεί και δημιουργεί, πώς να το πω, μια υποχρόνουσα και λανθάνουσα διαδικασία. Εδώ κύριε Περιφερειάρχη, συγγνώμη και κύριε Δήμαρχε, έχω την απόφαση του αναπληρωτή του ΓΟΥ του 2023 του Υπουργείου Εσωτερικών που μιλάει για την επιχορήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, δηλαδή του μεγάλου ιδιώτη που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η μονέδα γύρω από την εκμετάλλευση των σκουπιδιών είναι τεράστια, που μιλάει ότι πρέπει το συνολικό ποσό το οποίο θα καταβλήθηκε το 2022 σε αυτόν τον οργανισμό από το ελληνικό δημόσιο ήταν 129.141.000. Μιλάμε για λεφτά. Κάποια από αυτή τη διαδικασία, πώς να το πω, κερδοσκοπούν σε βάρος των Δήμων και των κατοίκων των περιοχών. Και μάλιστα, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2023, αυτό το ποσό το οποίο έχει καταβληθεί στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, μόνο, ξαναλέω, για το πρώτο εξάμηνο του 2023, έχει εκτοξευθεί με 40% επιπλέον. Αυτά είναι στοιχεία για διάψευστη μάρτυρες του πώς δρομολογείται μια διαδικασία. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένη και σαφή πολιτική θέση για το πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση. Και αν θέλετε, προεκλογικά είχαμε βάλει, και κλείνω με αυτό, είχαμε βάλει το ζήτημα ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση πρέπει να γίνει μέσω του ΦΟΣΔΑ. Ορίστε. Εσείς το είπατε αυτό. Ναι, το κόμμα σας. Βεβαίως. Είναι μόνο που δεν μου κάνανε μετά με καθίσεις. Εμείς όμως σας το ξαναλέω. Αφήστε με να το πληρώσω. Δεν με τη μόνη διαφορά ότι αυτό πρέπει να είναι κάτω από τη σκέπη ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού χωρίς την μεσολάβηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η οποία ακριβώς σαν μόνο στόχο και κριτήριο έχει την αύξηση της κερδοφορίας της. Ξαναλέω, είναι μεγάλη η βίζνα με τα σκουπίδια, θα ζήσουμε πιθανά, πώς να το πω, και εμείς καταστάσεις οι οποίες θα είναι πολύ δυσάρεστες, και κλείνουμε λέγοντας το εξής. Για μας κρίσιμο και χρήσιμο στοιχείο είναι το εξής. Το καλοκαίρι τελειώνει. Οι διαδικασίες, καλά το λέει ο κύριος Περιφερειάρχης, είναι άμεσες και στη fast track για το πώς θα γίνει αυτή τη στιγμή η κατάσταση πάνω στο κομματερί. Όμως η επικινδυνότητα που υπάρχει στο Πρανές είναι τέτοια που δυστυχώς μπορεί να δούμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Και τότε, επιτρέψτε μου κύριε Περιφερειάρχα, επειδή ακριβώς το συζητάμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλύμνου, δεν θα έχει ευθύνη μόνο η Δημοτική Αρχή, το είχα θέσει σαν ερώτημα στην προηγούμενη συνεδρία στον κύριο Δήμαρχο, θα έχει ευθύνη και αντίστοιχα η Περιφερειακή Αρχή. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ κύριε Βούλη. Τώρα από κύριε Βούλη, όταν κλείνεται με μια απειλή, η οποία είναι νομικής φύσεως, νομικά ξέρω λίγα. Τα μάθα όλα αυτά τα χρόνια που δέχομαι τη μια απειλή πίσω από την άλλη όπου πάω. Για πείτε μου, αν έχει πρόβλημα το Πρανές, πώς και είναι η ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής, για να ξέρω δηλαδή. Στη διαχείριση. Σε ποια διαχείριση. Αυτή η εγκατάσταση εκεί δεν υπάρχει, είναι φάντασμα.
Είναι φάντασμα. Δεν έχουμε παραλάβει, δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα κατά τον νόμο. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6, λέει ο λαός. Θα ξεκινήσω όμως από αυτό που είδα ότι στέκονται οι περισσότεροι. Τι έγινε το 2022 εδώ, επί Δημάρχου Δημήτρη Διακομιχάλη, τι υπόθηκε για την δεματοποίηση. 2022, ο Δήμος Καλλινίων δεν έχει καμία άλλη επιλογή εκτός από τη δεματοποίηση. Έτσι, για να ξέρουμε. Πέρα από το γεγονός ότι εγώ δεν κάνω κριτική στις αποφάσεις των Δήμων, όπως έχω ξαναπεί, αν δεν προκληθώ, εντάξει, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, έτσι πρέπει να λειτουργώ. Άλλη κουβέντα. Γι' αυτό είναι και σεβασμός στην αυτοτέλεια του κάθε θεσμού της αυτοδιοίκησης. 2022, ο Δήμος Καλλινίων δεν έχει καμία άλλη επιλογή. Αυτό που σήμερα συζητάμε εδώ, δεν υπάρχει ως επιλογή. Δεν υπάρχει ως επιλογή του Δήμου Καλλινίων, τότε είναι η καλύτερη λύση. Προφανώς. Θα πηγαίνετε εσείς στον Δήμο ΚΟ να του πείτε εξυπηρετήστε μας. Συγγνώμη που γελάω, αλλά έτσι τα πάμε. Αυτό σε εμάς και τώρα πια αυτό που έχει κάποια φεκ, πολλά φεκ. Έτσι. Ενεργειακή αξιοποίηση, ποια είναι η θέση μου, προσωπική θέση θα σας πω. Εγώ είμαι υπέρ της ενεργειακής αξιοποίησης. Ανακυκλώσιμα δεν μπαίνονται σε ύψηκα μήπως, να και εγώ δεν ξεχάσετε τα αυτά. Αυτά είναι στη φαντασία σας, δεν υπάρχει αυτό. Άρα λέω, εγώ είμαι υπέρ. Προφανώς που τα παίξω για τέτοια συζήτηση. Λέω τώρα 6-7.000 τόνοι, δεν βάζει μπροστά το καμίνι έτσι. Αυτό είναι ένα τέρας που πρέπει, είδατε χώρες όπως είναι η Δανία και η Σουηδία, έχουν βγει στην αγορά, στην Ευρώπη και λέει στείλτε μας σκουπίδια. Όταν ανάψει αυτό δεν σβήνει. Και εμείς έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα σε όλα μας τα νησιά και τα μεγάλα. Έχουμε αυτό. Πάει έτσι κάποιοι. Έχουμε 3 μήνες το χρόνο πάρα πολύ σκουπίδι και πολλούς μήνες το χειμώνα που πέφτει πάρα πολύ. Αυτό δεν σβήνει. Όταν ανάψει θέλει φαγητό. Λοιπόν, δεν πάει, δεν υπάρχει σε εμάς αυτή η δυνατότητα και πολύ περισσότερα εδώ. Δηλαδή κάτι ωραίο που είπατε, κοιτάξτε σε τι όρια έχουμε φτάσει και συνολικά ως λαός, και δεν το λέω για εσάς, σέβομαι τις διαφορετικές πολιτικές απόψεις, κύριε Χούλη. Λέτε, και τα μπάζα των υποδομών που παρανόμως, λέει στο λόγο του ο κύριος Χούλης, παρανόμως πάνε σε μια παράνομη εγκατάσταση. Ποιος θα σταματήσει? Αλήθεια, σωστό είναι. Δεν πρέπει να πηγαίνουν. Εγώ θα σας πω ότι οι μπάζα πηγαίνουν σε άλλα νησιά, βρήκαμε, που πηγαίνουν παρανόμως σε νόμιμες εγκαταστάσεις. Όχι πια παρανόμως σε παράνομες εγκαταστάσεις. Λοιπόν, αυτά για το δεματοποιητή, κύριε Ζωή, για να μην παρεξηγούμαστε. Δεν είχε καμία άλλη επιλογή ο Δήμος Καλλινίων, ως Δήμος Καλλινίων, έτσι. Αυτό η επιλογή άνοιξε μόνο σε εμάς, στον Φόρτσα και μόνο τον. Για να ξέρουμε τι. Λοιπόν, για το λιμάνι, κύριε Μάνο, και τις δύο μελέτες. Προς Θεού, η δουλειά του Λιμενικού Ταμείου, και εγώ θέλω να σέβομαι τη δουλειά των ανθρώπων, όσων έχουν δουλέψει, όπου έχουν δουλέψει, για τα θέματα που έχουν δουλέψει. Οι δύο μελέτες, γι' αυτό τις ονομάτισα στην πρωτολογία μου, ποιες είναι, τους τίτλους τους, προσετέθησαν στη λίστα των απαιτουμένων για την υποβολή μόλις τώρα. Δεν μπορούσε το Λιμενικό Ταμείο όταν το μελετούσε, δεν υπήρχαν σαν προαπαιτούμενα. Τώρα, ΕΣΠΑ 21-27. ΕΣΠΑ 21-27. Θέλω να με τίμησε. Γι' αυτό και είπα ποιες. Δεν είπα οριστά μέσα στα τέφη, έλειπα ένα-δύο κομμάτια μελετή. Ονόματισα ποιες είναι, γιατί τώρα προσετέθησαν αυτές από το ΕΣΠΑ 21-27. Δείτε τα θέματα, το κόστος. Για μας είναι πολύ σημαντικό το κόστος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κόστος. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα θυμίσω, και τώρα γίνομαι δυσάρεστος σε όλο το Αιγαίο, δεν πειράζει. Θα θυμίσω ότι όταν άνοιξε ο Φώτσα μέσα σε εκείνο το πολύ μεγάλο θόρυβο, στείλαμε μια επιστολή σε όλους και στους 34 δήμους. Και τους είπαμε, δώστε μας, σας παρακαλούμε πολύ, μια εικόνα. Ποια είναι τα δημοτικά σας τέλη, ποια είναι το ελάχιστο κόστος λειτουργίας σας, ποια είναι τα λειτουργικά, πόσο είναι τα καύσιμά σας περίπου κτλ.
να ξέρουν ότι σχεδιάζουμε σε κάθε νησί. Να μην είναι κάτι εξωπραγματικό ενδεχομένως για τα οικονομικά δεδομένα του νησιού. Δεν μας απάντησε κανένας. Κανένας δήμος δεν μας απάντησε. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, όταν απλώνεις το χέρι σου για συνεργασία, πρέπει να το απλώνεις all the way, που λέμε, και στη ρόλη. Γιατί σήμερα μπορεί να ακούσω την κριτική. Πόσο, αυτό το ποσό, τι σημαίνει για τον Καλλίνιο. Και θα μπορούσα να σας δώσω και την απάντηση. Περιμένω από το 2020 τα στοιχεία. Δηλαδή θα σταματήσει η ζωή, παιδιά, αν είστε, να μας εμπιστευτείτε. Δεν είμαστε εφορία, δεν είμαστε υπουργείο εσωτερικών. Είμαστε ένας βαθμός αυτοδιοίκησης, συνάδελφοι. Θέλουμε να δουλέψουμε μαζί. Και θέλουμε να σχεδιάσουμε κάτι που να είναι, να σου ταιριάζει. Να είναι στα μέτρα σου. Αν φοράς 52 νούμερο, πρέπει να ανάψουμε 52 κουστούμια. Ούτε 50, ούτε 56. Λοιπόν, αλλά δεν μας έδωσε κανείς. Δεν μας έδωσε κανείς τα στοιχεία. Σκάψαμε πολύ, σκάψαμε για να τα βρούμε. Λοιπόν, η πολιτική είναι πολιτική και πάντα μιλάμε. Ο καθένας θέλει να προβάλλει τις θέσεις του, τον πολιτικό του χώρο, τη διαδρομή του. Όλα είναι σωστά και αποδεκτά. Εγώ σήμερα ήρθα εδώ με όλους τους συνεργάτες μου, με όλους τους συνεργάτες μου για να πω το εξής. Είναι restart η σημερινή μέρα ελληνικά. Για μας. Είναι restart. Πιο πολύ καταλαβαίνω το restart σήμερα παρά την επανεκκίνηση. Λοιπόν, κύριε μου, πρώτη παρατήρηση, δεύτερη παρατήρηση. Στο βαθμό που θα μας πείτε, οκ. Okay. Για το τρίτο θέμα. Εντάξει. Για το τρίτο θέμα, επαναλαμβάνω. Νερά, ενδεχομένως και λίμματα. Είπα για τα λίμματα, θα το ξεκαθαρίσουμε. Θα δεδομένο η μελέτη σε προβολή 30ετίας, δεδομένο το χτίσιμο της πρότασης για κατάθεση σε χρηματοδοτικό εργαλείο με δαπάνες δικές μας, χωρίς καμία δαπάνη του Δήμου Καλλινίων. Και σήμερα μπορείτε να καλέσετε τους συμβούλους που έχουμε, με τους οποίους έχουμε συμβληθεί για το σκοπό αυτό. Επαναλαμβάνω, και σήμερα μόλις σηκωθούμε από εδώ μπορούν να κληθούν. Εφόσον μας πείτε ένα έστω προφορικό OK για το τρίτο. Το δεύτερο θέμα των σκουπιδιών προχωράει. Το δεύτερο θέμα των σκουπιδιών προχωράει. Πότε μπορούμε να δημοκρατήσουμε, κύριε Καμπροδί? Για αύριο. Εντάξει, αύριο στο μήνα δεν δημοκρατήσετε. Ή αν δημοκρατήσουμε, θα δώσεις παραπάνω χρόνο για να μην πει κανείς ότι υπάρχει κάτι πονηρό. Θα δώσεις χρόνο το Σεπτέμβριο στον χρόνο της δημοκράτησης. Και λοιπόν, πόσο μεταφράζεται, σε πόσο χρόνο μεταφράζεται αυτή η διαδικασία για να ολοκληρωθεί και να προχωρήσουμε? Ένας μέσος όρος είναι περίπου στους 6 μήνες περίπου. Για να ξεκινήσει τότε τι θα κάνουμε? Όχι να ξεκινήσει, για όλη τη διαδικασία. Ό,τι κάνετε τα τελευταία 30 χρόνια. Δηλαδή θα φορτώνετε χωρίς να κέρμα, ας πούμε. Δεν ξέρουμε τι κάνατε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, έξι μήνες αυτή δεν ξέρουμε τι κάνετε και τώρα. Ναι. Να πω κάτι. Δεν θέλετε να μάθουμε τι κάνατε. Ξέρουμε. Και μην βιάζεστε. Δεν είναι τόσο απλό. Μην βιάζεστε. Δεν είναι τόσο απλό. Και δεν μπορούμε να τα λέμε έτσι όπως τα λέμε, αλλά κάποια στιγμή φτάνεις μέχρι εδώ. Γιατί λέει ο κύριος Κούλης κάτι, σωστά το διάβασε, λέει 129 εκατομμύρια έφυγαν από εδώ και πήγαν εκεί. Πόσο, με πόσο έχει συνδράμει η Κάλυμνος σε 129 εκατομμύρια? Από εδώ και στο εξής, πόσο. Όχι από εδώ και στο εξής, όχι, παρελθόν. Δεν γεννιέσαι όποτε θες. Όχι κύριε Κούλη, δεν διαλέγεις πότε γεννήθηκες. Ξέρουμε πότε γεννήθηκες. Με ταυτότητα. Πες το, μηδέν. Θέλετε να μάθουμε τι κάνετε, κυρία Μαύρου, δεν θα είναι μηδέν και το κλείνω. Εμείς δεν ξέρουμε. Μια ερώτηση, επειδή μου βγαίνει, σχέση με το λιμάνι. Επειδή καλώς, και εμείς δεν διαφωνούμε, έχει τον προβληματισμό μας για την ανάπτυξη του έργου στην περιφέρεια. Από την πλευρά της περιφέρειας θα υπάρξει πίεση προκειμένου
αυτή τόσο βραχνάς των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που αφορά πρώτα και κύριε κατά τη γνώμη μας τους κατσίκους. Ένα κοντά μου θα μου επιτρέψεις, είναι ένα μεγάλο πολιτικό θέμα, θα σας δώσω μια πολύ γενικόλογη απάντηση, δεν μπορώ να πω σε αυτό γιατί δεν έχω τίποτα χρόνο. Λοιπόν, δεν υπάρχει ζήτημα της ζωής των νησιωτών, δεν υπάρχει θέμα κρίσιμο για την ανάπτυξη και την ποιότητα της ζωής των νησιωτών, το οποίο να το έχουμε αφήσει να κοιμάται.